Καλώς ήρθες, Demi! Καλώς σας βρήκα! Στο Golden Utopia by Miro. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ, τα καταφέραμε. Σας δυσκόλεψα λίγο, αλλά... Άντε καλά, μην είμαστε πολύ εύκολοι και μην είστε πολύ χαλαρό το πρόγραμμα ενώπιση του Χριστουγέννου. Φαντάζομαι. All on all. Τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Κι εγώ, πολύ. Ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Γιατί πιο καλό. Το πιο γλυκό κορίτσι τη pop σκηνή. Το λες εσύ και αυτό μετράει πολύ. Να ξέρεις. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό όμως ισχύει. Αυτό λέγεται. Ναι, πού να με ξέρανε. Δεν έχει σημασία. Πλάκα κάνει. Η σημασία έχει ότι ακούγεται αυτό. Εντάξει, ναι, θεωρώ ότι δεν έχω. Δεν έχω αφήσει κακές εντυπώσεις σε συνεργασίες κλπ. Ναι, μεν. Το γλυκό δεν σημαίνει πάντα ότι σε κάνει κάποιος ό,τι θέλει. Όχι, 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 αυτό. Αυτό είναι αρνητικός. Όταν στη δουλειά ξέρω ότι θέλω να ζητάω κλπ. Αλλά εντάξει, προσπαθώ ρε παιδί μου ακόμα και τις δύσκολες καταστάσεις να τις αντιμετωπίζω με ευγένεια και όσο γίνεται χαμόγελο. Δηλαδή νομίζω ότι μπορείς να, και τις πιο δύσκολες και τα πιο δύσκολα πράγματα να τα αντιμετωπίσεις με ευγένεια, χωρίς τσακωμό, χωρίς... Νομίζω συμφωνούμε και εμείς το ίδιο σκεπτικό με σένα έχουμε, ότι όλα αντιμετωπίζονται με ένα χαμόγελο και μπορεί να βρεις και λύσεις στα προβλήματα. Ναι, και ξέρεις ποιο είναι και το αποτέλεσμα ότι από τα Utopia Talks που κάνουμε. Ότι κατά βάση έχουν έρθει όλοι οι φίλοι μας. Ναι, και ανθρώπους που περνάμε καλά. Ναι, κατά γιατί πρώτα απ' όλα δεν το κάνουμε επαγγελματικά αυτό το πράγμα, δεν το ξέρουμε. Άρα επιλέγουμε ανθρώπους που να νιώθουμε άνετα μαζί τους. Αυτό είναι τύχη για στη δουλειά μας. Και τελικά, όποιος δει αυτά τα βίντεο θα καταλάβει ότι δεν είμαι και ξινός. Ξέρεις γιατί. Μόνο αυτό ξεκινάει. Κατά βάση. Ο ξινός. Για να το λες εσύ έτσι. Και δείχνει ο Γιάννης ένα άλλο προφίλ. Εσύ πάντως έχεις αυτή την εικόνα στην αγορά και στο λέω. Και είναι και πραγματική όμως. Και πραγματική όμως. Δεν είναι. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι. Δεν μπροστά στην κάμερα διαφορετικός ο άνθρωπος και περιπτώσεις που. Εκτός είναι. Τώρα εσένα δεν είναι. Με για το καινούριο μαλλί. Ευχαριστώ. Που είναι φανταστικό. Ευχαριστώ. Πάει και με το χώρο. Ναι, κανονικά όμως. Ναι, πολύ, πολύ, πολύ. Μπορεί, αν δεν τύχει τα σωστά χρώματα. Δεν είναι καταστροφή, αλλά εσύ τέριαξε μαλλί και μάτι. Φουλ. Είναι μια ριζική αλλαγή. Ναι, ναι. Εισαγωγικά. Κοίτα, γενικά με ξέρετε πολλά χρόνια. Ναι. Εννοώ και σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο δημιουργικό. Δεν είμαι των έντονων αλλαγών. Τι δεν θα έκανε ποτέ όμως. Ποτέ. Δεν θα έκανα ποτέ αγορίστικο. Ποτέ. Ναι. Θα σου πήγαινε. Δεν ξέρει. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να μην κουνιέται κάτι πάνω στο κεφάλι. Ναι, ναι. αυτό το ξέρω σίγουρα. Κατά τα άλλα, έχω πει πράγματα το ότι δεν θα τάκα. Δηλαδή και το μαλλί μου νόμιζε ότι θα το κόψω. Ναι. Ποτέ. Εντάξει, οπότε το έχω ήδη κάνει. Οπότε του χρόνου θα σε με αγορέ. Έτσι να το περιγράφεις. Έχω και άλλα γενικά, δεν θα βγάλω. Ναι, δεν θα δούμε. Υπάρχει, έχει άμεση σχέση με αυτό που είπες με τα μαλλιά. Υπάρχει κάτι που το θεωρείς ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο της Demi, στη σκηνή. Τα μακριά μαλλιά. Εντάξει. Ή τουλάχιστον έτσι λέει η μαμά μου. Δηλαδή η μαμά μου είναι έξαλλη. Θεωρεί ότι το καστανό μακρύ μαλλί είναι αυτό που αγαπάνε όλοι πάνω σου. Δηλαδή, πραγματικά, κάποιες φορές νομίζω ότι είμαι μόνο αυτό. Είμαι μόνο καστανό μακρύ μαλλιά. Τι ξέρω, να σου πω την αλήθεια, γιατί και εγώ δεν είμαι ίδια στη σκηνή που ήμουν όταν ξεκίνησα. Ναι, 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 το λογικό είναι. Ελπίζω ότι δεν είναι, ότι δεν είναι κάτι που έπρεπε να κρατήσω. Δηλαδή, θεωρώ ότι ό,τι είναι χαρακτηριστικό το κρατάς θες, δεν θες. Όσο και να εξελίσσεσαι ή να μπαίνεις σε μια διαδικασία να αλλάξει το πρόγραμμά σου ή τη σκηνική σου παρουσία, αυτό θα μένει εκεί κάπως, ναι. Ξέρεις. Ναι, και νομίζω ότι κατά βάση, ξέρεις, ειδικά στο stage, έχει να κάνει με την ενέργεια του ανθρώπου, όχι με χαρακτηριστικά τύπου μαλλιά και ούτω καθεξής. Ναι, ή χορεύεις, δεν χορεύεις, έχει να κάνει με την ενέργεια. Ναι, νομίζω πως ναι. Που και αυτό βέβαια αλλάζει, μεγαλώνοντας σίγουρα αλλάζουν όλα, εξελίσσεσαι και εντάξει. Είσαι... Της παιδί της μέρας ή της νύχτας. Της μέρας. Φαίνεσαι πάντως. Λάμπεις. Μ' αρέσει να ξυπνάω πολύ πολύ. Μ' αρέσει να τρέχω όλη μέρα. Ξέρεις, να την κερδίζω την μέρα. Φαίνεται πάντως. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που το καταλαβαίνεις ότι αυτός είναι. Ναι. Του αρέσει η μέρα. Τι κατάρα όμως. Ναι. Να κάνεις όχι, όχι, όχι. Δεν έχει σημασία. Ξέρεις τι γίνεται. Από τη δουλειά εμείς το αντιλαμβανόμαστε αμέσως. Αμέσως. Το καταλαβαίνεις με τα ραντεβού.
Με τους ανθρώπους που έχεις ραντεβού, τι τύπου σου λένε θα έρθουμε μετά για να 3. Κάνουμε πρόβα στις 12. Ναι, όχι, όχι. Υπάρχουν περιπτώσεις που σου λένε ότι είναι σωστή μια πρόβα 10 ώρα το βράδυ, 11 το βράδυ. Γιατί είναι, έχει μεταφερθεί το ωράριο που σημαίνει ότι. Ναι, αλλά είναι λογικό. Δηλαδή να αλλάξει το πρόγραμμα. Ναι, εσύ δεν μας έχεις πει ποτέ αυτό. Όχι. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Γιατί αντιστέκομαι. Δηλαδή προσπαθώ. Π.χ. την Κυριακή τώρα που θα ξυπνήσω από δύο βράδια ξενύχτη, θα βάλω ξυπνητήρι πολύ νωρίς για να μπορέσω να νιστάζω το βράδυ και έτσι όλη η υπόλοιπη εβδομάδα μου να μην πάει, ξέρεις, με ξενύχτη. Τέλεια. Το ωραίότερο χριστουγεννιάτικο δώρο που έχεις λάβει. Το ωραίότερο. Τι θυμάσαι. Α, θυμάσαι. Και στο λέω... Δεν έχει κάτι στα χαρτιά μου που κοιτάς. Εδώ, η αλήθεια είναι τα ωραία πράγματα που θυμάμαι από Χριστούγεννα είναι τα ταξίδια. Γιατί τα αγαπάω πάρα πολύ τα ταξίδια. Δηλαδή αυτό για μένα είναι το καλύτερο δώρο. Το ωραίο ταξίδι που έχεις πάει και σου έχει μείνει και λες έχω περάσει πολύ ωραία. Γενικά θυμάμαι. Έχει να κάνει με τους ανθρώπους, εγώ πιστεύω. Σίγουρα έχει να κάνει με τους ανθρώπους και όχι με τα μέρη. Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό. Ξέρεις, καμιά φορά είναι ο συνδυασμός. Ναι, το κάνει ιδανικό. Το LA είναι από τα αγαπημένα μου, τις αγαπημένες μου αναμνήσεις, γιατί είναι συνδυασμός μέρους. Ναι. Και επειδή έχω πάει πολλές φορές, η πιο πρόσφατη, ας πούμε, που ήταν με τον άνθρωπό μου, ήταν συνδύασα ξέρεις, το αγαπημένο μου μέρος στον πλανήτη. Λάβεις πάντα, σου μιλάς. Ναι. Έχουμε μια εικόνα. Δεν θα επεκταθούμε περισσότερο σε αυτό. Ναι, εννοείται. Έχει άμεση σχέση και με τα ταξίδια και ούτω καθεξής και με την κουβέντα που είπαμε ότι είσαι τόσο κατά βάση ήρεμος και γλυκός άνθρωπος. Σε έχουν βγάλει εκτός εαυτού. Και το έχεις δείξει. Τις περισσότερες φορές είναι το πρώτο. Δηλαδή βγαίνει εκτός εαυτού και το κρύβω. Το κρύβεις. Ναι. Περιμένω λίγο και το λέω με άλλο τρόπο. Όχι με τον τρόπο που κανονικά θα ήθελα ή και που θα έπρεπε κάποιες φορές. Αυτό είναι μαγικό βέβαια που κάθεσαι και το φιλτράρεις και μετά το βγάζεις. Σε κάποιους περιπτώσεις σίγουρα βοηθάει. Ναι. Αλλά γενικά επειδή δεν μου αρέσουν οι συγκρούσεις. Ναι. Αναγκαστικά υπάρχουν στη ζωή. Ναι. Αλλά γενικά από μικρή ήμουν άνθρωπος που δεν μπορούσα τις συγκρούσεις. Ούτε στο σπίτι μπορούσα να βλέπω κανέναν. Δεν ήθελα να τσακώνω τη άνθρωπο. Ναι. Και το πατέρα μου το είπε και με ανθρώπους που δεν ξέρω. Αν δώσω τον δρόμο να τσακώνω τη άνθρωπο, και εγώ. Το ίδιο παθαίνω κι εγώ. Οπότε προσπαθώ να μην συγκρούομαι. Με αποτέλεσμα κάποιες φορές να καταπίνω και πράγματα που δεν πρέπει. Ναι. Αλλά εγώ κάνω 3 χρόνια θεραπεία που το δουλεύω αυτό το πράγμα. Εγώ ήμουν full χαμός. Είχα έκρηξη τρομερή ή το κράταγα και δεν το έλεγα. Ήταν τα δύο άκρα. Ήταν πολύ κακό για μένα. Απλώς ουσιαστικά πλέον μετά από 3 χρόνια έχω μάθει αυτό το φιλτράρω και το δίνω με τον τρόπο που θα το καταλάβει ο άλλος. Ναι. Γιατί εκεί είναι πολύ λεπτή η ισορροπία. Εγώ αυτή τη θεραπεία δεν την έχω κάνει ακόμα, γενικά. Σε πολλά επίπεδα χρειάζεται. Και ακόμα είμαι στη φάση την πριν, ξέρεις. Κάποια στιγμή που ρωτάω από εδώ και από εκεί και δεν κάνω το βήμα. Ναι. Τι θα ήθελες να κόψεις το 2019? Σε συνήθεια, κάποια συνήθεια. Το 20, όχι το 19. Μια κακιά συνήθεια που δεν. Έλα σου πω, με τρελάνει τώρα, δεν σου φαίνεται. Δεν έχω βάσει αυτή την απάντηση σε τίποτα όμως. Όχι ψέματα. Δηλαδή, αν το πει εσύ αυτό, τι θα πει ο άλλος ο κόσμος. Όχι, ναι. Αγαπημένη μου, δεν ισχύει. Όχι. Σ' αρέσει ο τηγανιτά και καλά κάνει. Η απάντησή μου είναι αυτή. Δηλαδή, καλά κάνει και εσύ ο τηγανιτά. Με τρελάνει τώρα, είσαι έχει δυνατότητα να φας ό,τι θέλει. Γυμνάζεσαι. Γυμνάζομαι τώρα, ναι. Ναι, το γιατί το λες τώρα. Γιατί ποτέ στη ζωή μου μέχρι τώρα δεν έχω μετράσει μέση μου τα ξέρεις ότι φαίνεσαι πολύ γυμνασμένη, γι' αυτό σε κοιτάζουμε έτσι. Ότι νομίζαμε ότι γυμνάσαι... Όχι, ποτέ στη ζωή μου δεν κατάφερα να διατηρήσω γυμναστική πάνω από μερικούς μήνες σταθερά. Ναι. Είναι η πρώτη φορά και το λέω. Είσαι ο άνθρωπός μου. Καλά, δεν έχει κάνει ποτέ. Δεν ισχύει. Είναι άλλο πράγμα. Μην ακούσει, ακούω μένα καλύτερα. Εγώ πηγαίνω. Δεν ξέρω αν έχει κάνει 2 μήνες ποτέ. Α, ούτε. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Την πρώτη φορά με τη γιόγκα είχα κάνει. Ναι, πολύ χαμός.
Δεν άργησε το γυμναστή. Το γυμναστή τον άφηνα απ' έξω. Έκανα 7.30 ώρα το πρωί για να είμαι 10 στη δουλειά. Αυτό φταίει όμως. Ήταν η ώρα φταίει. Μετά χτύπα ο γυμναστής και εγώ δεν άνοιγα. Είχε αποφασίσει μετά από ένα χρονικό διάστημα και μετά μην το ανοίγει του ανθρώπου. Είναι δικό του, είναι σύστημα γυμναστικής. Γυμνάζει τον άλλον. Όχι αυτόν. Ναι, κανονικά. Αυτό θέλω να σου πω. Εγώ τώρα κάνω kickboxing που ξαφνικά έχω ανακαλύψει τον κόσμο. Δηλαδή μου φαίνεται είναι μια γυμναστική. Εκεί που δεν την καταλαβαίνω. Ναι. Πηγαίνω με όρεξη, ξέρεις, να ξεσπάσω, να χαλαρώσω. Ναι, ναι. Αλλά όντως έχω ξεκινήσει πολλά πράγματα στη ζωή μου που δεν κατάφερα να τα διατηρήσω. Άξι, δεν μπορώ τη γυμναστική, τη γυμναστική. Αυτό, ναι. Δεν μπορώ. Μου αρέσει πολύ πιλάτης, μου αρέσουν γιόγκα και αυτά, αλλά σου λέω πρώτη φορά στη ζωή μου έχω 2 φορές την εβδομάδα και σχεδόν πάντα τις κάνω. Δηλαδή ναι, δεν υπάρχει ναι, ναι, το μήνυμα, ναι, δεν μπορώ. Ενώ μέχρι τώρα αυτό γίνονταν. Ναι. Ακύρω να πω. Αλλά για να επιστρέψω στην προηγούμενη ερώτηση, το άγχος μου θέλω να φτιάξω το 19. Το 20. Το 20, ναι, ναι. Έκανε 20. Το 20. Είσαι έτοιμη για θεραπεία, σε βλέπω εγώ τώρα. Σε βλέπω εγώ, σου έρχεται. Σε κασία το 20. Το 20 θα γίνει. Ναι. Εντάξει. Και να μην γίνει. Είσαι μικρή ακόμη, θα προλάβεις το επόμενο. Και στο 21 να πας δεν έχεις πρόβλημα. Άκουσε λέω τώρα. Τους κρυφτά για όλους. Ναι, ναι. Τους γύρω σου. Για όλους, ναι. Φεύγοντας, αν έλεγα να διαλέξεις κάτι από εδώ μέσα, από το τοπία by Miro, τι θα διάλεγες, ενδεικτικά. Καλά, εγώ έχω ερωτευτεί κάτι. Α, έχεις ερωτευτεί. Αλλά τι να το πάρω, αλλά τι να το κάνω. Το κοστούμάκι το μικρό. Όπα, έσκασε το μήνυμα. Ας το βράδυ, όποιος θέλει. Είναι υπέροχο, δεν μπορώ. Σχολιάζεις από την ώρα που έχεις μπει μέσα, το κοιτάζεις. Αν έχει αποδέχτη. Τι σημαίνει. Τι σημαίνει. Κάτι εννοείται. Ναι, μα έτσι. Μπορείς θεραπεία να το μάθω. Όχι, όχι. Αυτό δεν σε χρειάζεται. Θεραπεία φαίνεται. Αυτό ναι, 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 όχι. Αυτό είναι το αισθάνεσαι μόνος σου και το καθεξής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπημένη μου. Για τη χαρά. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα, πάρα πολύ. Και εμείς, και εμείς, και εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να κάνουμε παρέα, να συνεργαζόμαστε. Είναι χαρά μου κάθε φορά. Καλές γιορτές, ναι. Καλές γιορτές και εσύ. Και να περάσεις ωραία. Και θα έρθουμε να σε δούμε. Δεν σε πρόλαβα. Να πούμε και άλλο ότι το Utopia by Miro στηρίζει τις καρδιές για όλους, που είναι για τα παιδάκια με συγγενή καρδιοπάθεια, που όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Λάκη κορτσάρ μου. Μουα. Μουα.